Έντονη διαμαρτυρία των κατοίκων του Γομοστού για τη νέα χάραξη του δρόμου. Συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στο σημείο, απαιτώντας να ακουστεί το αίτημά τους. Θεωρώ ότι η διαγράμμιση του δρόμου όπως έχει γίνει δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, θα έλεγα μια εγκληματική κατάσταση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο χωριό και κυρίως προβλήματα και λειτουργίας και διαβάσεων, αλλά και ασφάλειας. Έτσι, δεν είναι δυνατόν ένα χωριό που είναι, διασχίζεται από την Εθνική Οδό, ας την πούμε Εθνική Οδό, να διαχωρίζεται, να διαμοιράζεται, να δημιουργεί τεράστια προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ του χωριού. Δηλαδή, θέλω να πάω στα προβατά μου, θέλω να πάω στο σταυλό, θέλω να πάω στην εκκλησία. Πού θα σταματήσουν τα απορριμματοφόρα να πάρουν τα απορρίμματα. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι λύθηκαν από κάποια γραφεία στην Αθήνα, χωρίς να έχουν καμία αίσθηση με το περιβάλλον και την πραγματικότητα εδώ. Ουσιαστικά, με αυτά τα δεδομένα, το χωριό αναμένεται να τριχοτομηθεί και να υποβαθμιστεί η ζωή των κατοίκων. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Προβλήματα κυρίως ασφάλειας. Αυτό λοιπόν για το οποίο ζητούμε και δεν θα κάνουμε πίσω και το θεωρούμε ότι θα κλείσουμε την Εθνική Οδό αν δεν γίνουν, γιατί δεν μπορούμε να θρηνήσουμε θρήματα επιπλέον. Ζητάμε λοιπόν να μείνουν όπως είναι όλες οι δίωδοι κυκλοφορίας κάθετα προς τον δρόμο τον Εθνικό, όπως λειτουργούσαν όλα τα χρόνια, να μην τριχοτομηθεί το χωριό και οι διαβάσεις συγκεκριμένες στις διαβάσεις αυτές να τοποθετηθούν φανάρια, έτσι ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, επίσης αυτές οι μονοδρομήσεις και οι μεγάλες λωρίδες διαγράμμισης που δεν επιτρέπουν την εύκολη κυκλοφορία του δρόμου, είναι σοβαρότατο πρόβλημα και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο δρόμος, σε αυτό το δρόμο κυκλοφορούν και τρακτέρ, αγροτικά μηχανήματα. Και γίνονται επίσης σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Φανταστείτε ένα ασθενοφόρο να έχει μπροστά του το τρακτέρ να πηγαίνει με μια ταχύτητα 10 χιλιόμετρων, που σημαίνει αυτή η απώλεια τη ζωή είναι δεδομένη. Είμασταν υποχώρητοι, είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται, είναι ένα έγκλημα και είναι μια κατάσταση που ζωγραφίστηκε από κάποιον στην Αθήνα χωρίς καμία αίσθηση της πραγματικότητας.